Σε οικονομικό περιβάλλον, καμπανάκι ανησυχία για το ποιο είναι ο πυρήνα του πληθωρισμού περιλαμβάνει η έκθεση του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή. Μαζί μα στο στούντιο, ο Χρυσόστομο Τσούφη, να δούμε, Χρυσόστομε, τι αναφέρουν τα στοιχεία και ποια είναι τα περιθώρια παρέμβαση, εάν υπάρχουν βέβαια. Λοιπόν, μπορεί ο γενικό πληθωρισμός να υποχωρεί, όμω το γραφείο προπολογισμού τη Βουλή στέκεται στον λεγόμενο πυρήνα του πληθωρισμού. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα τρόφιμα και την ενέργεια, που είναι ευμετάβλητε κατηγορίε, και βλέπει ότι στην Ελλάδα ο συγκεκριμένο ε, πληθωρισμό από 4,8 πέρυσι έχει αυξηθεί το πρώτο εξάμεινο φέτο στο 8,1%. Άρα, εδώ εδράζονται οι ανησυχίε του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή και φέρνει στην επιφάνεια ο κύριος Κουτεντάκη και το επιτελείο του την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία τον τελευταίο χρόνο στην Ευρώπη για τον πληθωρισμό εν πωλή, κατά 45% όπω θα δούμε, αν περάσουμε και στην επόμενη κάρτα, οφείλεται το λεγόμενο. Θα δούμε τα, αίτια. Έτσι, τα κέρδη των επιχειρήσεων. Οι οποίε εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία του πολέμου και αύξησαν πάρα πολύ την κεδοφορία του. Το κόστο των υλικών κατά 40% οφείλεται έχει συμβολή στον πληθωρισμό. Το εργασιακό κόστο κατά 25% είναι λογικό. Οι εργαζόμενοι να θέλουν καλύτερε απολαυέ για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, ενώ οι φόροι έχουν αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή μειώνουν τον πληθωρισμό. Τώρα, τι κάνουμε, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για να υποχωρήσει ο πληθωρισμό, ο οποίο επιμένει. Για να υποχωρήσει ο πληθωρισμό το 2025 στο 2% που είναι ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κλειδίνει οι επιχειρήσει και το κατά πόσο θα θελήσουν να απορροφήσουν του αυξημένου μισθού χωρί να αυξήσουν τι τιμέ. Πρώτο σενάριο, αν αυξηθούν οι μισθοί 4,5% όπως είναι το βασικό σενάριο, οι επιχειρήσεις, η κερδοφορία τους θα πρέπει να επιστρέψει σε επίπεδο πρώτου πολέμου. Για να έχουμε μείωση του πληθωρισμού, όπω είπαμε, στο 2% το 2025. Αν αυξηθούν οι μισθοί στο 5,5%, οι επιχειρήσει και η συμβολή τη κερδοφορία του στον πληθωρισμό πρέπει να πέσει σε χαμηλό από τα μέσα του 1990. Και πάμε και στο Α... τρίτο σενάριο, που Αν βλέπουμε επιχειρήσεις... τι θα γίνει με τι αυξήσει επιτοκίων εδώ. Αν οι επιχειρήσει δεν δεχτούν να απορροφήσουν του αυξημένου μισθού και πρέπει να αυξήσουν και τις τιμές. Το αποτέλεσμα είναι να χρειαστούν ακόμη περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ακόμη περισσότερος χρόνος. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα... Επειδή η κυβέρνηση φυσικά τα γνωρίζει όλα αυτά και το επιτελείο τη, ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, δήλωσε στον Αντένα, άφησε μάλλον ανοιχτό το παράθυρο στον Αντένα για ένα μέτρο έκπληξη στι προγραμματικέ δηλώσει του Πρωθυπουργού όσον αφορά την καταπολέμηση τη ακρίβεια. Ενώ θεωρείται βέβαιο ότι ο πληθωρισμό και η ακρίβεια μαζί με την επενδυτική βαθμίδα και τα κόκκινα δάνεια αλλά και την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή θα, θα, είναι, κάπως. θα είναι βασικά ζητήματα του ραντεβού που θα έχει ο Γιάννη Τουρνάρα στι 4 το απόγευμα με τον νέο Υπουργό Οικονομικών Κώστη Χατζηδάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.